Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Δημήτρη, πριν ξεκινήσεις, θέλω να τεστάρω δίπλα το νέο σου. Δεν θυμάμαι, όχι. Κάτσε, περίμενε. Για Μπουγιουκλή θα ρωτήσω. Μα δεν θυμάμαι. Περίμενε. Δεν θυμάμαι. Με ποια ομάδα έχει σκοράρει εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Δημήτρης Μπουγιουκλής? Δεν το θυμάμαι. Άντε να δω, είστε Άρης υποτίθεται. Εντάξει, τι? Δεν τα ξέρουμε όλα. Έλα, Δημήτρη, δώσ' μου ένα. Δημήτρη, δεν λέω σωστά. Δώσ' μου ένα χίντ και εγώ μπορεί να το βρω. Έλα. Άντε, βοήθησέ το να. Βοήθησέ με. Ισραήλ. Ποια είναι, φίλε. Σου είπε και τη χώρα. Αυτή τη χώρα. Δεν σου είπε Αγγλία. Δεν σου είπε Ιταλία που έχουμε παίξει 9 φορές με την Περούτζια. Δεν, παιδιά, όχι. Κάπου Ελμπερσεβά, έλα. Από Ελμπερσεβά, 1-2. Ναι. Μπουγιουκλής, Μιλόγεβιτς. Σωστά τα λέω. Από τότε κάναμε, να ξέρεις. Ναι, το πιστεύω. Τότε τον μάζευα σε χαρτάκια τον Μπουγιουκλή, είναι αλήθεια, και τον Μιλόγεβιτς. Σε είσαι και πιο αδύνατο, Δημήτρη, δηλαδή. Τι? Σε είσαι και... Με είχε ξέρει αδύνατο. Σε είχε αδύνατο, ναι. Ο ίδιος είναι το μεταξύ ο Μπουγιουκλής, να ξέρεις. Ίδιος. Όπως ήταν όταν έπαιζε μπάλα. Συμφωνία με το διάλογο πρέπει να γίνει. Πάμε τώρα στα σημερινά. Συχνά πυκνά σε βλέπουμε, συνέχεια σε βλέπουμε στο Βικελίδης. Παρακολουθείς όλα τα παιχνίδια του Άρη. Πώς την βλέπεις την ομάδα, έτσι ένα σχόλιο μετά από ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό? Γιατί το εύκολο είναι να μιλάμε μετά από καλά αποτελέσματα. Εντάξει, η εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν αυτή που θέλουμε όλοι να βλέπουμε. Είχαμε το ατυχές αποτέλεσμα αυτό με το Καραϊσκάκη. Ήταν νομίζω ένα αποτέλεσμα εκτός προγράμματος. Αλλά αυτό που έχω να πω εγώ, ότι εντάξει, δεν χάθηκε τίποτε. Πρώτοι είμαστε πάλι, ψυχραιμία, όχι πανικός, όχι απαξίωση. Γιατί άκουσα και μετά το παιχνίδι διάφορες απόψεις και γενικά μια γκρίνια η οποία πρέπει να σταματήσει εδώ. Πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι γύρω από την ομάδα. Οι άνθρωποι που είναι εκεί, και ο κύριος Πανός και ο κύριος Μηροφορίδης, νομίζω ότι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τη Β' Εθνική. Έχουν κάνει πρωταθλητισμό με τις ομάδες που ήταν. Άρα εσύ και εσύ, Δημήτρη, περισσότερο έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Υπέρ της ουσίας, δηλαδή, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα γενικότερα για την εικόνα που βγάζει ο Άρης μέσα στο γήπεδο εδώ και περίπου έναν μήνα. Τάσεσαι με την ουσία που είναι, δηλαδή, οι νίκες και το γεγονός ότι η ομάδα έστω και έτσι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη αίτητοι, είμαστε πρώτοι. Έχουμε την καλύτερη άμυνα, έχουμε δεχτεί μόνο 4 γκολ. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω τα επόμενα 5 παιχνίδια, νομίζω ότι έχουμε ένα σχετικά βατό πρόγραμμα, αν και στον ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι βατό. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτούς τους βαθμούς. Μπορούμε να κάνουμε και το απόλυτο, μάλιστα να μαζέψουμε και 15 βαθμούς, γιατί αν δεν κάνω λάθος παίζουμε με τη Σπάρτη. Εντός, ναι. Με Βέρεια έξω, με Πανσεραϊκό μέσα, Πανσεραϊκό έξω, Καρδίτσα και Καρδίτσα μέσα. Όντως, το πρόγραμμα οπότε είναι... στο τέλος του πρώτου γύρου μπορεί και όλας να αυξήσουμε πάλι τη διαφορά. Αλλά με το αν δεν γίνεται τίποτε. Σίγουρα, και ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από εμάς ότι αυτά τα παιχνίδια τα θεωρητικά βατά είναι ίσως αυτά που κρύβουν κάποιες φορές και τις περισσότερες παγίδες από ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, κόντρα στην Παναχαϊκή ή κόντρα στη Δόξα για μια ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και με τον Καραϊσκάκη το περασμένο Σάββατο. Έτσι ακριβώς. Η ομάδα έρχεται τα τελευταία 5 παιχνίδια. Βλέπαμε όλοι, μάλλον, ότι κάπου θα στραβοπατούσε. Και με τον Απόλλων Λάρης που κερδίσαμε δεν ήμασταν καλοί. Χάσαν κάποιες ευκαιρίες ο Απόλλων Λάρης στο δεύτερο ημίχρονο που θα μπορούσαμε και εκεί να είχαμε χάσει 2 πόντους. Δεν έγινε εκεί, έγινε εδώ πέρα το κλάν της Βικελίδης με το Καραϊσκάκη. Εσύ ως βλέποντας την ομάδα της απ' έξω, σαν ουδέτερος παρατηρητής, τι πιστεύεις ότι φταίει και ο Άρης παρουσιάζει αυτή την εικόνα? Και ειδικότερα τον τελευταίο μήνα και γενικότερα από την αρχή της χρονιάς. Μήπως το ότι έβγαλε από ένα σημείο και μετά μια χαλαρότητα, πήρε ως δεδομένη την πρωτιά και την άνοδο ή κάτι δεν άλλο? Ξέρω αν έβγαλε χαλαρότητα. Πάντως, όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί άνθρωποι έτσι που ασχολούμαστε με την ομάδα και αυτά, βλέπουμε ότι μέσω επιθετικά είχαμε κάποια προβληματάκια, κάποια θέματα και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Να. Και στην επιθετική ανάπτυξη και στις... δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες, δεν κάναμε πολλά γκολ. Όλες οι νίκες μας ήταν από ένα γκολ και πάνω. Δυσκολευόμαστε λίγο στο γκολ, θα έλεγα. Mm-hmm. Ενώ αντιθέτως αμυντικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Μέσα αμυντικά μάλλον είμαστε πάρα πολύ καλά.
θεωρείς ότι πριν μιλούσαμε με τον μάνατζερ του Βουό και του Χαντί και μας είπε ότι και οι δύο παίκτες είναι κοντά στον Άρη, δεν υπάρχει βέβαια οριστική συμφωνία, αλλά είναι κοντά, αύριο έχει το τελικό ραντεβού με τον κύριο Καρυπίδη για να κλείσει τις μεταγραφές. Πιστεύεις ότι μπορούν να δώσουν λύσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι δύο αυτοί οι ποδοσφαιριστές? Εγώ με τις άποψεις ότι πάντα πρέπει να τους βλέπουμε μέσα στο γήπεδο. Και πέρυσι πιστεύαμε όλοι ότι θα μας βοηθούσαν παίκτες όπως ο Τζιμπούρ, ο Ανδρέου, ο Ταυλαρίδης και ένα μην αναφέρω και άλλα ονόματα. Και δυστυχώς διαψευστήκαμε όλοι. Πρέπει να τους δούμε, μακάρι να γίνει. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού ότι θέλουμε παίκτες. Πέρα από την θέση του φόρ και του επιτελικού μέσου, επειδή λες ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, πιστεύεις ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να αποκτήσει... Ενδεχομένως, εγώ θα έλεγα και έναν αμυντικό ακόμη, γιατί βλέπουμε ότι το αμυντικό δίδυμο έχει επιβαρυνθεί με πολλά παιχνίδια, και ο Δελιζής και ο Σόζα, και αν δεν κάνω λάθος, ο Σόζα έχει και ένα... Ναι, έχει ένα θέμα, μια θλάση. Ναι, μια θλάση που θα τον αφήσει κανένα δεκαήμερο, υπολογίζουμε. Νομίζω εγώ, η γνώμη δικιά μου είναι και αμυντικό. Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη και το Μαραγκό. Ναι. Έναν ακόμα δηλαδή. Βεβαίως. Ναι. Αλλά προτεραιότητα, φαντάζομαι, συμφωνείς, είναι προτεραιότητα ασφαλώς στο center court και στον επιτελικό μέσο. Παρακολουθείς γενικότερα το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, γιατί... Ναι. Όπως λέμε τώρα για τον Άρη και τα λοιπά, και υπάρχει μια ανησυχία, παρόλο που είναι πρώτος, την ίδια στιγμή εγώ βλέπω και το άλλο άκρο, ότι θα μας περάσει ο Όφη, τι ομάδα είναι ο Όφη κτλ. Και δεν υπολογίζουμε εκεί ότι ο Όφη έχει και πολλά οικονομικά προβλήματα. Αλλά και προχθές όσοι είδαν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, το μάτς είναι μαγική εικόνα. Όντως κερδίζει ο Όφη, αλλά πώς κερδίζει είναι το ζήτημα. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, εντάξει, αν εξαιρέσουμε αυτά τα παιχνίδια του Όφη, τα τελευταία, εγώ παρακολούθησα το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας. Αν εξαιρέσει εκείνο το παιχνίδι που ήταν πολύ καλύτερο, και αυτό με τον Απόλλωνα Καλαμαριά δεν ήταν τόσο καλό. Όλα τα παιχνίδια δεν νομίζω. Έχει προβλήματα και Όφη. Πέρα τα οικονομικά δηλαδή έχει και παιχτικά προβλήματα. Αλλά δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε λύσεις στην ομάδα μας. Και πιστεύω ότι οι λύσεις είναι αυτές. Πρέπει να βρούμε ένα center for και έναν επιτελικό μέσο οπωσδήποτε. Πόσο περίεργα νιώθεις με την ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες? Το βίωσες και από τον πάγκο του Άρη. Τώρα, εντάξει, είσαι ένας παίκτης που έχει ζήσει και καλές στιγμές με το Σύλλογο και Ευρώπη, πριν θυμηθήκαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τότε του Άρη. Δεν ξέρω, ένας άνθρωπος που έχει φορέσει τη φανέλα, πώς βιώνει την παρουσία της ομάδας αυτές τις κατηγορίες? Είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο για μας τους παλιούς ποδοσφαιριστές που έχουμε παίξει χρόνια στη Super League και ήμασταν δεμένοι και είχαμε ένα οικογενειακό κλίμα, δενόμασταν με τους φιλάθλους, δενόμασταν με το γήπεδο, με τους υπαλλήλους, με τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο και αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι τα 4 χρόνια αυτά που σχέδωσα από τη Super League είναι πάρα πολλά για την ομάδα μας. Πρόβλεψη θετικά, αρνητικά, πώς το βλέπεις? Θα πετύχει ο Άρης την επανωδό του? Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, νομίζω ότι θα βγούμε στη Super League. Εύκολα ή δύσκολα όμως? Δεν υπάρχει εύκολα, να ξέρετε. Δεν μπορεί καμιά ομάδα στη Β' Εθνική να κάνει περίπατο. Είδατε ακόμη και αυτές οι ομάδες πέρυσι, και ο Απόλλων και η Λαμία που παρουσιαζόταν σαν Μπαρτσελόνα, είδατε στα τελευταία παιχνίδια μπορούσαμε, εάν ήμασταν εμείς καλοί, να είχαμε πάρει εμείς την πρώτη ή δεύτερη θέση. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.